οι εξελίξεις στα τελευταία επεισόδια της σειράς αναμένονται εκπληκτικές, με το μέλλον του Ορέστη και της Δήμητρας να φαίνεται πολύ εκρηκτικό. Οι δυο τους, στο φινάλε της σεζόν, γίνονται τελικά ζευγάρι και έτσι λοιπόν θα απολαύσουν την ευτυχία τους. Μόνο που μια αποκάλυψη θα φέρει μια μικρή ανατροπή, καθώς ο Ορέστης θα παραδεχτεί πως το μόσχευμά του προήρθε από την Αρεόπολη. Η Δήμητρα θα σας στήσει στο άκουσμα και θα αρχίσει να κάνει τους συνδυασμούς. Όπως θα δούμε, θα δει και μια ουλή στο στήθος του και θα καταλάβει ότι δεν συνδέθηκε τυχαία μαζί του. Ο Ορέστης θα της αποκαλύψει πως δεν πίνει, πως προσέχει τη διατροφή του, την υγεία του, γιατί παρολίγο να πεθάνει. Η Δήμητρα παγώνει, η καρδιά του άνδρα που αγάπησε όσο κανένα θα χτυπά στο στήθος του Ορέστη. Αν και το μέλλον της τρίτης σεζόν τους θέλει μαζί, σίγουρα θα υπάρξουν και κάποια μαύρα σύννεφα στη σχέση της Δήμητρας και του Ορέστη. Το πιο σημαντικό είναι πως θα ενώσουν τις δυνάμεις τους για να ανοίξουν ξανά το φάκελο του Κίμωνα Καπερνάρου. Από την άλλη πλευρά τώρα, η Αθηνά σκέφτεται έντονα πως η λύση για τη Μαρία είναι το γυροκομείο. Πώς όμως προκύπτει αυτό και για ποιο λόγο μάνα και κόρη θα έρθουν αντιμέτωπες με μια τέτοια απόφαση? Όπως έχουμε πει και σε προηγούμενο βίντεό μας, οι μέρες περνούν και η Αθηνά παρατηρεί πως η μητέρα της δεν είναι πολύ καλά. Έτσι αποφασίζει να της τηλεφωνεί τακτικά για να βεβαιώνεται πως ζει και πως δεν έχει πάθει κάτι κακό. Μόνο που τα πράγματα δεν εξελίσσονται όπως θα ήθελαν. Μια μέρα η Αθηνά θα τηλεφωνήσει στη μητέρα της για να δει αν είναι καλά. Εκείνη όμως δεν θα απαντήσει. Φοβισμένη η Αθηνά θα μπει στο αμάξι της και θα κάνει άλλο ένα ταξίδι για το Σούνιο. Φτάνοντας στο σπίτι, βλέπει πράγματι πως η μητέρα της δεν είναι καθόλου καλά. Λίγο ακόμη να αργούσε, θα την έχανε για πάντα. Έτσι λοιπόν, η Αθηνά σκέφτεται έντονα να οδηγήσει τη Μαρία σε ένα γυροκομείο για να είναι σίγουρη πως δεν θα πάθει τίποτα. Η άλλη λύση που προτείνει είναι να την πάρει μαζί της στη Μάνη, αλλά και αυτό είναι δύσκολο γιατί η Μαρία δεν θέλει να αφήσει το όμορφο σπιτάκι της. Έτσι λοιπόν, μάνα και κόρη θα συγκρουστούν έντονα για το καλό όμως της Μαρίας. Παρ' όλα αυτά, εσείς μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας και να πατήσετε στο καμπανάκι δεξιά, έτσι ώστε να μαθαίνετε όλα τα νέα μας. Αυτά για τώρα, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!